Νομίζω με το που κλείνει ένα κεφάλαιο και ανοίγει ένα καινούριο πρέπει να κάνουμε μία αποτίμηση του παρελθόντος και μία εκτίμηση του μέλλοντος. Γιατί ούτε πρέπει να ξεχνάμε, ούτε πρέπει να καλύπτουμε, αλλά βέβαια αυτά τα οποία μας οδήγησαν εδώ ή μας πλήγωσαν ή μας έβγαλαν πολλές φορές εκτός από το δρόμο μας, να γίνουν το κακό παράδειγμα που πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τις αιτίες του κακού, να δούμε τι οδήγησε, τι κακό μας έγινε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να μην επαναληφθούν στο μέλλον, τώρα που η ομάδα μας έχει μπει σε μία άλλη τροχιά. Η ομάδα, η Νίκη Βόλου, η ομάδα της Μαγνησίας, είναι στη Σούπερ Λίγα. Σε λίγες μέρες θα κληθούμε και επίσημα πλέον να μπούμε στο συνεταιρισμό των μεγάλων ομάδων. Είναι μια μεγάλη χαρά και τιμή για όλους μας, για αυτό τον μεγάλο άθλο τον οποίο πετύχαμε μετά από 48 ολόκληρα χρόνια και νομίζω ότι είναι μια τιμή για το ποδόσφαιρο της Μαγνησίας και θα έλεγα έτσι εν ευρία ενία και ολόκληρη της Θεσσαλίας, μια και προς το παρόν η μόνη ομάδα η οποία είναι εκπρόσωπος της Θεσσαλίας είναι η Νίκη Βόλου. Περάσαμε 2,5 πολύ δύσκολα χρόνια. Η ομάδα μετά από 48 χρόνια, μετά από 46 χρόνια, όταν ήρθα πριν από 2,5 χρόνια περίπου, έδινε τον αγώνα για την επιβίωσή της μεταξύ γάμα και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θυμόσαστε ότι στον αγώνα με τον Τηλικράτη ήταν περίπου στην 7η θέση και κατρακύλαγε όλο και περισσότερο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανατρέψαμε την κατάσταση αυτή, την ανεβάσαμε στη Β' Εθνική και παρότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο και ο πιο διαστραμμένος σεναριογράφος δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι υπάρχει και προφανώς και εμείς ήμασταν σε απίστευτη έκπληξη, κάναμε ένα τιτάνιο αγώνα δρόμου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να επαναφέρουμε λίγο από την έγκλη αυτής της ομάδας. Η πρώτη χρονιά μας ήταν καλή στη Football League. Εγώ θα έλεγα, τηρουμένων των αναλογιών, των δυσκολιών και των εμπειριών που είχαμε, ήταν και πολύ επιτυχημένη. Όπως δήλωσε πέρυσι αρχές Ιουλίου, στην συνάντηση την οποία είχαμε, πήρα πολλά μαθήματα. Για μένα η διαδρομή μου στο ποδόσφαιρο το επαγγελματικό, η οποία δεν είναι επαγγελματική η σχέση μου με αυτό, είναι καθαρά ερασιτεχνική, ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Ένα τεράστιο σχολείο που με δίδαξε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά και όχι πάντοτε καλά. Όμως έμαθα να κινούμε σε αυτούς τους δύσκολους δρόμους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι χτίσαμε λοιπόν μια άλλη ομάδα στις αρχές της περσινής περίοδου, βάζοντας ένα στόχο. Ένα στόχο που πολλοί θα θεωρούσαν και νομίζανε ότι είναι ακατόρθωτος, είναι αδιανόητος και μπορεί να άγγιζε τα όρια της γραφικότητας. Όταν έλεγες ότι θέλω να βγω στη Σούπερ Λίγα και με ενδιαφέρει όχι μόνο να βγω, αλλά και ο τρόπος που θα βγω για να πάρω και την κούπα. Αυτό δεν ήταν μία ένδειξη από μεριάς μας ούτε αλαζονίας, ούτε απρέπειας, ούτε αμετροέπειας. Και ούτε λόγια για να ευχαριστήσουμε, να χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός. Μια κούφτα άνθρωποι, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πάρα πολύ λίγοι, θα τα πούμε και αργότερα, μπήκαν στη φωτιά με πίστη στην ομάδα και σε αυτό το οποίο χτίζαμε. Λίγοι άνθρωποι ενάντια πολλών, ενάντια ακόμα και των ίδιων των φιλάθρων και οπαδών της ομάδας μας. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε στην Πειραιώσα ατμόσφαιρα και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που μας πέρασε, τι παίκτες είναι αυτοί, έφυγε ο Κορμός, με ποιους παίκτες θα βγούμε, θα φύγει ο Πάτσης, θα παρατάει ο Πάτσης, η ομάδα περπατάει, θα βουλιάξει από τα χρέη, ελάτε να φτιάξουμε τους νέους αθλητές, όταν πέσει η ομάδα στο ερασιτεχνικό να έχουμε το αντίβαρο,
νικιώτες αντί να πηγαίνουν στην ομάδα που ήταν της ΠΑΕ, πρημοδοτούσανε με χρήματα και με προσπάθειες άλλες ένα μόρφωμα το οποίο είναι πρωτοφανές και μοναδικό για ολόκληρη τη χώρα, που ακούει στο όνομα νέοι αθλητές και χρησιμοποιεί παρατύπως και παρανόμως τα σήματα τα οποία έχει το σωματείο μας. Υπήρχε μια αναρχία, μια παραβατική συμπεριφορά, ένας αδυσόπιτος πόλεμος, αφισβήτηση στο πρόσωπο όλων μας μέσα από τις τάξεις των ίδιων των νικιωτών. Θα σας πω κάτι. Όταν στον τελευταίο αγώνα είδα 10.000 κόσμου, θα σας πω ότι τιμή μου ήταν αδιάφορο. Κυριολεκτικά μου ήταν αδιάφορο και το λέω με πλήρη γνώση και συνείδηση. Διότι εγώ ήθελα αυτούς τους 10.000 να τους δω τη μέρα που αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε το Γολγοθά έχοντας το Σταυρό του Μαρτυρίου στην πλάτη μας. Ανταυτού έβλεπα μία απαξίωση στην ομάδα και στην προσπάθεια της ομάδας. Και μία αμφισβήτηση και μία αμφιβολία. Στα πανηγύρια ήταν πολύ. Στη διαδρομή ήταν ελάχιστοι. Εγώ λοιπόν τιμώ τους ελάχιστους και θα τους τιμώ πάντοτε, διότι είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν ζωντανό αυτό το όραμα. Αυτή την ιδέα με πίστη και εμπιστοσύνη στις προσπάθειες των λίγων, των πολύ λίγων. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν ήμασταν μία ομάδα με συνοχή, με πίστη και αν θέλετε με χαρακτηριστικά καμικάζι, ίσως η ομάδα αυτή να μην έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο. Και νομίζω ότι τιμή μεγάλη θα πρέπει να αποδώσουμε και οφείλουμε να αποδώσουμε στους αφανείς ήρωες όλες αυτές τις προσπάθειες, διότι πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι ήρωες αυτής της προσπάθειας, αυτής της ομάδας. Δεν είναι κύριοι όσοι περιφέρονται τα ραδιόφωνα, τους δημόσιους χώρους, τους πεζοδρόμους και τους διαδρόμους. Οι αφανείς ήρωες είναι κάπου εδώ, κάπου δίπλα σας, κάπου κοντά μου. Είναι αυτοί οι οποίοι με στήριξαν σε όλα τα επίπεδα. Στήριξαν εμένα σε στιγμές δύσκολες, όπου αν θέλετε η αφισβήτηση διωγγωνόταν, όπου δεν πίστευε κανείς το όνειρο και το όραμα αυτό. Στήριξαν την ίδια την ομάδα και συγκράτησαν και κράτησαν την ομάδα. Και βέβαια η πρώτη τιμή ανήκει σε αυτούς. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα γραφείο τύπου, το Ελένη Ζούπη, η οποία αθόρυβα, χωρίς πολύ διακριτικά, αλλά με πολύ αγάπη, πίστη και προσπάθεια, προσπαθούσε κάθε φορά να κρατήσει το επίπεδο αυτής της ομάδας όσο μπορούσε περισσότερο σε πιο υψηλό επίπεδο. Είναι ο Μάκης ο Χουρίδης, ο οποίος ένας εργάτης σκαπανέας, όπως τα λέγαμε στο στρατό, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να διαχειριστεί τα απίστευτα των απιστεύτων των προβλημάτων τα οποία καθημερινά προέκυπταν μέσα στην ομάδα μας. Είναι ο Αποστόλης ο Κουφογιώργος. Μια ήρεμη δύναμη. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ήρθε κοντά μας από την αρχή της χρονιάς στην ΚΑΠΑ 19, όπου ξαφνικά μετακινήθηκε στην κανονική ΠΑΕ και συγκράτησε με ωριμότητα, αξιοπρέπεια όλο το σύστημα της ομάδας. Τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, παρακολουθούσε διακριτικά, ενημέρωνε και παρενέβαινε σε όσα σημεία χρειάστηκαν για να μπορέσει η ομάδα αυτή να φτάσει χωρίς τριγμούς και κλειδονισμούς μέχρι σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δαπάνησε αμυστή χιλιάδες εργατοώρες, έτσι με κόστος προσωπικό, οικογενειακό και εγώ δεν ξέρω τι, για αυτή την προσπάθεια. Είναι η Στέλλα Παύλου. Άφησε κατά μέρος προσωπικές φιλοδοξίες, όνειρα και επιλογές τις οποίες θα μπορούσε να είχε για την ατομική της καριέρα και συντάχθηκε με κόστος και ζημία προσωπική σε ένα όραμα και σε μια προσπάθεια η οποία ήταν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Στήριξε απίστευτα σε δύσκολες στιγμές που εγώ φαινότανε ήθελα αν θέλετε ενδεχομένως και να οπισθοχωρήσω και μου έδωσε την ψυχική δύναμη και την ενίσχυση προκειμένου να είμαι παρόν. Και όποτε χρειάστηκε, είτε εν γνώση μου, είτε εν αγνία μου, είτε πίσω από μένα, με καταδρομικές κινήσεις όπως έτσι πρέπει να κάνει ένας
άνθρωπος του αθλητισμού και δι' πρωταθλητής, έτσι, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ή να σβήσει φωτιές οι οποίες ξεκινούσαν να ανάβουν σε διάφορα σημεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε όλοι μας, διότι αν δεν αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα, δεν δούμε τα λάθη μας, δεν θα χτίσουμε καλά το αύριο. Μέσα από αυτό λοιπόν τον κυκαιώνα των προβλημάτων, μέσα από την έλλειψη των ενημερωτήτων, μέσα, όχι από την έλλειψη γιατί έχω δεχτεί και μία κριτική πάνω σε αυτό, μέσα από την πάλι για να πάρουμε ενημερώτες, μέσα από τη δυστοκία για να κάνουμε μεταγραφές, μέσα από την αφισβήτηση για την ομάδα μας, διότι ξέρετε πολλά πράγματα τα οποία λέγονται εδώ τοπικά, διακινούνται πανελλαδικά. Πολλοί λοιπόν δεν πίστευαν αυτή την ομάδα. Σου λέει τι είναι αυτή εδώ πέρα. Μια χούφτα άνθρωποι, ιδεαλιστές, βάζουν χρήματα, αγώνα, παλεύουν και τι κάνουν. Είχαμε προβλήματα ακόμα και στις μεταγραφές, ακόμα και στους ποδοσφαιριστές. Συγκρούσεις με το δημόσιο. Μια απίστευτη κατάσταση. Εγώ πρώτη φορά έχω δει μια πόλη να μισεί τον εαυτό. Δεν το ξανά δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ χάρες. Εμείς δεν πήγαμε να παρακαλέσουμε, να γονατίσουμε ή να σκύψουμε. Είναι πράγματα που δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα μας και δεν ταιριάζουν και στην αξιοπρέπειά μας. Θέλαμε όμως μια δίκαιη κρίση και αντιμετώπιση από τους φορείς της κοινωνίας και ειδικά απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε να αναστήσει μια κατάσταση η οποία ήταν νεκρή. Πέθανε στην εντατική, όπως θέλετε πείτε του. Ανταυτού αντιμετωπίσαμε την μήνη, το μίσος και το μένος αυτών των ανθρώπων. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λένε όλοι για την εφορία. Θα ήθελα να πείτε, να πούνε κάποτε κάποια στιγμή κάποιος, ποιος ιδιοκτήτης ομάδας ζήτησε τακτικό φορολογικό έλεγχο στην ομάδα του για να ξέρει να υπάρχει απόλυτη και πλήρης διαφάνεια. Ας μας πούνε λοιπόν το επόμενο παράδειγμα ποδοσφαιρικής ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Εμείς το κάναμε λοιπόν, το κάναμε γιατί οφείλαμε να το κάνουμε και απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και απέναντι στον κόσμο της νίκης. Και αντί αυτό το πράγμα να εκτιμηθεί και να αντιμετωπιστεί έτσι όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί, τουναντίον έγινε αντικείμενο σφοδρότατης επίθεσης και αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή να βγουν πρόστιμα, να γίνουν έλεγχοι, να κάνουν να ράνουν χωρίς μέτρο και χωρίς, αν θέλετε, νομιμότητα. Θα σας πω ένα πράγμα. Ο Σονούπο, όπου να είναι, εντός των προσεχών ημερών, θα κοινοποιηθεί ένα πρόστιμο το οποίο αφορά τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το πραγματικό, το οποίο και φυσικά θα αποδειχθεί στα δικαστήρια και το γνωρίζουν οι σύμβουλοι τους οποίους έχουμε προσλάβει, είναι ούτε στο μισό αυτό το οποίο θα επιβληθεί. Παρότι κάναμε τεράστιες προσπάθειες, φέραμε όλους τους ειδικούς συμβούλους που χρειάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βόλου, παρότι πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και εκεί αναγνώρισαν, αν θέλετε, το δίκαιο της ομάδας όσο αφορά το ύψος των δεδομένων αυτών, αντιμετωπίσαμε μια σφοδρότατη άρνηση εδώ στο Βόλο να συνταχθούν με τα νόμιμα. Και όλοι σου λένε, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο, μπορεί, τράβα δικαστικά. Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι μισούν πραγματικά αυτή την ομάδα. Πήγανε και δεσμεύσανε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς. Βεβαίως θα βρεθούν κατηγορούμενοι για αυτό το πράγμα, διότι δεν έχουν τα ΦΕΚ που να μου νομιμοποιούνται να το κάνουν. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, κάνοντας κατάχρηση και υπέρβαση μιας εξουσίας που τους δίνεται, προσπάθησαν να κάνουν ζημιά στην ομάδα. Είτε προσπαθώντας να την καταποντήσουν, γι' αυτό και βγαίνουν και κάποιοι και λένε, έτσι διότι είναι προφανώς και πόθος τους, αλλά θα διαψευστούν οι Κασάνδρες όσο έχω πράξει μέχρι τώρα να τις διαψεύδω, ότι η ομάδα αυτή δεν θα πάρει φορολογικές ενημερώτες. Άρα λοιπόν συντάσσονται κάποιοι με συγκεκριμένες απόψεις, θέσεις και τοποθετήσεις εδώ στην πόλη μας. Και δεν παίρνει και κανένας θέση. Όταν λοιπόν, όπως γι' αυτό θα λογοδοτήσουν. Θα λογοδοτήσουν για τις ζημίες τις οποίες κάνουν στον αιμοδότη της επιχείρησης. Και ας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η εφορία δέσμευσε, παρατύπως και παρανόμως, και γι' αυτό θα τον κάνω κατηγορούμενο κάθε αρμόδιο ο οποίος το υπέγραψε και το έχω ορκιστεί στον εαυτό μου, ότι αν δεν τους λύσω δεν θα ηρεμήσω. Διότι δεν τον νομιμοποιείται κανείς να μου προξενεί οποιαδήποτε ζημιά, είτε υλική, είτε όμως και σε επίπεδο ηθικό, αν θέλετε, και κύρους, έτσι γιατί του αρέσει. Πάνε λοιπόν και δεσμεύουν λογαριασμούς για διασφάλιση, λέει, του δημοσίου συμφέροντος. Όταν οι ίδιοι από μένα σε 2 χρόνια πήραν 250.000 ευρώ
και λόγω της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορώ να τους δώσω πλέον ένα ευρώ. Ποιοι κάνουν απιστία κατά του δημοσίου? Ποιοι θα πρέπει να βρεθούν κατηγορούμενοι ότι αυτή τη στιγμή στερούν το δημόσιο από έσοδα? Δεν υπάρχει καμία λογική. Επί μία δεκαετία ολόκληρη, το δημόσιο είχε λάβει κάτι λιγότερο από 100.000 ευρώ, σε δύο χρόνια πάνω των 240.000 ευρώ από προσωπικούς λογαριασμούς δικούς μου, και αυτή τη στιγμή τους δεσμεύουν για να διασφαλίζουν το δημόσιο. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν παίρνουν και χρήματα. Όπως βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα για τα οποία δεν είναι της παρούσης στιγμής να αναπτυχθούν. Το ίδιο έγινε και με το ΙΚΑ. Θυμόσαστε ότι παραμονές λήξεως της περίοδου μεταγραφών γίνεται έκτακτος έλεγχος από το ΙΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθούν αν υπάρχουν παραβατικές ή όχι συμπεριφορές. Και αν δεν γινόταν παρέμβαση ισχυρότατη, δεν είχαμε άλλη επιλογή πλέον, ακόμα δεν θα είχαμε κάνει τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Αν λοιπόν κάποιοι αναρωτιούνται πώς πήραμε τη φορολογική, την ασφαλιστική ενημέρωση του Ιανουαρίου, να σας πω ότι 31 ολοκληρώθηκε με ο έλεγχος, μας επέβαλε πρόστιμο 200 περίπου χιλιάδες ευρώ πλέον των βεβαιωμένων από το παρελθόν και καταβάλαμε ως ορίζον νόμος σε ρύθμιση 12,5 καταβάλαμε το ποσό των 55.000 ευρώ και αυτό υπάρχει στα βιβλία μας. Για να μην αναρωτιέται κανένας το τι διαχείριση, το τι αγώνα έχουμε κάνει εδώ. Τα βάλαμε λοιπόν με όλους. Αλλά τα βάλαμε το χειρότερο για μένα, κύριε, ή τα βάλαμε και με τους εαυτούς μας. Διότι δυστυχώς πάντοτε ο δούριος ύπος είναι εντός των τυχών. Αυτή είναι μία εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και για να ξέρουμε τι πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον. Για να είμαστε πιο σαφείς, πιο όριμοι και βεβαίως με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα οποία τα δεδομένα είναι ότι είμαστε μια ομάδα πρώτης εθνικής κατηγορίας, είμαστε μια ομάδα Super League και μια ομάδα που ενώ στο Βόλο ρωτάνε πολύ ποια μέρα φεύγει ο Πάτσης, και εδώ άκουσα το εξής κουφό, ότι μόλις την ανεβάσω θα φύγω. Δηλαδή έκανα μια τεράστια προσπάθεια, έτσι, βάλαμε ό,τι χρήματα βάλαμε για να διαφύσουμε πιο. Διότι όλοι αυτοί οι κύριοι που περιμέναν τόσο καιρό να την πάρουν στη Β' Εθνική θα θέλαν πάρα πολύ να την πάρουν στη Super League. Είναι λογικό. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια άλλη άποψη ότι ενδεχομένως να φύγω σε 3-4-5 χρόνια, να πέσει η ομάδα, να κάνει. Υπάρχει μια μεμψιμπηρία δηλαδή, μια μιζέρια απίστευτη, δηλαδή να ψάχνουν σήμερα να βρούνε το πότε η ομάδα θα πέσει. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι για μένα είναι απαξιωμένοι, δεν θέλω να τους ξέρω, δεν αγαπούν την ομάδα, δεν είναι φίλοι της ομάδας, θα τους συνιστούσα δε να μην έρχονται ούτε στο γήπεδο, διότι και η άβρα τους είναι πλέον αρνητική και δεν κάνουν καλό στην ομάδα. Η ομάδα μπορεί να ενθουσιάσει και θα ενθουσιάσει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι θα ξεκαθαρίσει το θέμα, γιατί πρέπει να μπούμε σε μια σοβαρότητα πλέον στη διαχείριση της ομάδας. Είμαστε μια επαγγελματική ομάδα με προβλήματα, το είπαμε. Εμείς τα προβλήματα δεν τα κρύβουμε. Δεν είμαστε στρουθοκάμινοι, δεν βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπουν. Εμείς τα λέμε. Και τα λέμε όχι γιατί ζητούμε τη συμπόνια κανενός, διότι ξέρετε συμπόνια δεν υπάρχει, έτσι, αλλά γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και με τους εαυτούς μας και με τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Γι' αυτό και δεν λέμε τα προβλήματα, τα λέμε για να διακονούμε τον πόνο μας και τον καημό μας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε τέτοια ψυχολογικά προβλήματα, άλλα έχουμε, τέτοια δεν έχουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα γίνει είναι ότι όσοι θέλουν, γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια, ότι υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στη νίκη Βόλου και ότι ο Πάτσης ενδεχομένως θέλει να χειρωθεί πίσω από το ποσοστό του και τώρα που είναι Super League να μην αφήσει το ποσοστό του και να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και μάλιστα μου έγιναν και κάποιες ερωτήσεις και στη Γενική Συνέλευση. Ερωτήσεις άκουσα, επενδυτές δεν είδα. Αλλά επειδή εμένα αυτά τα κολπάκια δεν μου πολύ αρέσουν, θέλω να πω το εξής. Με ένα νομικό σχήμα το οποίο ετοιμάζουμε τώρα, διότι δυστυχώς από ό,τι ξέρετε οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Νίκη Βόλου είναι δεσμευμένοι από το 2006, άρα ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα άλλο νομικό σχήμα. Πέραν τη δεσμεύσεω τη πρόσφατη, υπάρχει και δέσμευση από το παρελθόν, από το 2006, που θα είναι όχημα νομιμότατο τη ομάδα ΠΑΕ Νίκη Βόλου. Η αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν επιτεύχθη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο μήνα, θα δοθεί το ποσοστό, το υπολοιπόμενο ποσοστό του 15% το οποίο είχαμε διαθέσει με τιμή μονάδας 30 ευρώ αναμετοχή, θα διατεθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Όσοι λοιπόν γυρνάνε τις γειτονιές, τα καφενεία, τα ραδιόφωνα, τις οικογένειές τους και μιλάνε για χρήματα, για επενδύσεις, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Εγώ 30 Ιουλίου θα δώσω στη δημοσιότητα όχι μόνο τα ονόματα, αλλά και τις μετοχές που έχει ο καθένας. Για να ξέρουμε, γιατί τα πάντα αποτυπώνονται μέσω μιας πραγματικών γεγονότων και όχι με τα παραμύθια που μπορεί να διακινεί ο καθένας. Εάν ο κύριος Στεφάνου έχει βάλει 100.000 ευρώ και για παράδειγμα 4.000 μετοχές, θα αποτυπωθούν επίσημα στο site της ΠΑΕ και στο μοτοχολόγιο της εταιρείας. Για απλώς να ξέρουμε τι λέμε και για να σταματήσει μια παραφιλολογία
περί χρημάτων επενδυτών οι οποίοι γυρνάνε γύρω από την ομάδα της ΠΑΕ και ο Πάτσης οχυρώνεται και αρνείται. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η άξονα του κεφαλαίου θα απευθυνθεί και πάλι στην αγάπη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το παίζουν ούτε επενδυτές, ούτε καουμπόιδες, ούτε λεφτάδες, ούτε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι μεροκαματιάριδες, άνθρωποι του πόνου, του μόχθου, του αγώνα και της αγωνίας, οι οποίοι από το εστέρημά τους συνείσφεραν σε αυτή την ομάδα. Θα απευθυνθεί λοιπόν και πάλι σε αυτούς να δημιουργήσει μία ταμιακή ρευστότητα, διότι η ομάδα μπαίνει σε μία άλλη τροχιά. Μπαίνει σε έναν άλλο αγώνα και ανεβάζει και τον βαθμό δυσκολίας πλέον της σε όλα τα επίπεδα. Και η άξιση θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου. Θα γίνει και μια γενική συνέλευση να πιστοποιήσει τους ολογισμούς, να τους εγκρίνει 36 και να επιβεβαιώσει το θέμα της αύξησης του μετοικού κεφαλαίου. Και 30 Ιουλίου, ως εδώ θα γίνει μια αποτύπωση και με ανοιχτά χαρτιά πάνω στο τραπέζι για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Μέχρι 36 ή αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ θα πρέπει να αποτελείται από τους βασικούς μετόχους και βασικοί μέτοχοι προφανώς πάντοτε έχουν θέση και όταν λέμε βασικό μέτοχο πρέπει τουλάχιστον να κατέχει ένα αξιόλογο μερίδιο μετοχών, διότι έτσι πάει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται σε μια ανώνυμη εταιρεία ο βασικός μέτοχος και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει βασικός μέτοχος, δεν είναι οποιοδήποτε μέτοχος. Θα πρέπει να έχει μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει λόγο στα δρόμενα της επιχείρησης. Και από εκεί και πέρα θα είναι τα στελέχη της εταιρείας, τα οποία αγωνίζονται νυχθημερών για το καλό της επιχείρησης αυτής. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται σε όλα τα επίπεδα, παντού για την ομάδα και μπαίνουν μπροστά και δουλεύουν αυτή η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, θα είναι τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν τη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι με πλάνο τριετίας. Όπως είδατε, οτιδήποτε κάνουμε είναι με ένα πλάνο τριετίας. Εμείς δεν κάνουμε μια κοντόφθαλμη πολιτική λογική, διότι όσοι μας θεωρούν για μεζέδες, θα τους μείνει μπουκιά στο στόμα. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς στα μεγάλα πιάτα, αναφέρομαι σε κάποιους μικρούς οι οποίοι λένε ότι η νίκη Βόλου έτσι ή αλλιώς. Η νίκη ήρθε, θα μείνει και θα παραμείνει και θα υλοποιήσει όλους τους στόχους και τα οράματά της. Είχαμε ένα θέμα με την Επιτροπή Αδειοδότησης. Εγώ, αν θέλετε, αυτή την αδυναμία, καταρχήν το θεωρώ απαράδεκτο από τη μεριά της ΕΠΟ, ότι στέρισε τη δυνατότητα, μάλλον αξιολόγησε με τα ίδια κριτήρια τον ΠΑΟΚ και την νίκη Βόλου. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία είναι μια τεράστια δυναμική, ή τον Ολυμπιακό Πειραιώς και την νίκη Βόλου, έβαλε δηλαδή στο ίδιο καζάνι. Μια ομάδα η οποία κάνει ένα πρωταθλητισμό τόσα χρόνια, παίζει το Champions League, έχει άλλα οικονομικά μεγέθη και δεδομένα, με μια ομάδα η οποία κάνει ένα comeback τεράστιο. Πετυχαίνει ένα άθλο και ένα θαύμα το οποίο νομίζω ότι ίσως να μην ξαναγίνει μέσα σε δύο χρόνια μια ομάδα να ανέβει δύο κατηγορίες και τη μεγάλη κατηγορία, την αξιολογεί με τα πιο αυστηρά κριτήρια που αξιολογεί τις άλλες ομάδες. Υπήρχε μια οδηγία που ανέβηκε από τη Football League κιόλας, έτσι. Υπάρχει μια οδηγία της UEFA ότι όταν ανεβαίνεις από μια μικρότερη κατηγορία θα πρέπει η αξιολόγηση των στοιχείων να έχει μια μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αλλά τώρα πάρτε εγώ και κούρευτο, ποιοι είναι αυτοί που κρίνουν και αυτοί που δεν κρίνουν. Και εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός του χρόνου θα είναι πιο μεγάλος επειδή πέφτουν τέσσερις ομάδες, σου λέει όπου κόβουμε φτερά, ίσως είναι και οι πρώτοι που θα φύγουν. Αυτό βέβαια δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, δεν μας απασχολεί. Η αδυναμία θα μεταταθεί σε δύναμη. Και ήδη μπαίνουμε σε ένα άλλο σχέδιο δράσης, το οποίο ούτως ή άλλως το είχα στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, που έχει να κάνει με το πώς δημιουργείται η νέα ομάδα που οραματιζόμαστε. Η νέα ομάδα λοιπόν δημιουργείται σε ένα πλάνο τριετίας. Θα διαπιστώσατε ότι όλα τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα και όλα όσα θα υπογραφούν είναι τριών ετών. Και ξεκινάμε από αυτόν ο οποίος οικοδομεί και θα χτίσει την νίκη Βόλου. Το William Βρουτ, ο οποίος είναι ήδη στο Βόλο και επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις της ομάδας. Έχουμε μια συνεργασία εδώ και 10 μέρες σε όλα τα επίπεδα. Το τρίμερο μας έρχεται πρωτού φύγει στην Ολλανδία για να πάρει τα πράγματά του και να επιστρέψει οριστικά τέλος εβδομάδας. Θα οριστικοποιήσουμε όλο το πλάνο δράσης το οποίο θα έχουμε, πάρα πολλά από τα μεταγραφικά θέματά μας και βεβαίως θα κάνουμε και πάρα πολλές επαφές για να στελεχώσουμε το τεχνικό κομμάτι της ομάδας και θα ξεκινάμε να χτίζουμε μια ομάδα αξιόπιστη, αξιόμαχη, αξιοπρεπή και δυνατή. Με παιδιά τα οποία δεν είναι παιδιά που τα βρίσκουμε εξ ανάγκης, είναι παιδιά πρωταθλητές, αθλητές και με πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Όπως παρακολουθείτε Μουντιάλ, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ παρακολουθούσα στο παρελθόν,
Βλέπεις 22 χρονών παίζει την τάδε ομάδα, 20 χρονών παίζει την τάδε. Στην Ελλάδα έχουμε μια ανάποδη λογική, αντίστροφη λογική, η οποία βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στα μεγέθη των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων. Χτίζουμε λοιπόν αυτό την ομάδα με αυτό το μοντέλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα και όσοι συμμετέχουν στο σχήμα αυτό, βεβαίως αστοχίες θα υπάρξουν, κάποιοι αλλαγές θα γίνουν, ανθρώπινο είναι, τίποτα δεν μπορεί να κλειδώσει για 3 χρόνια. Ο βασικός μας προσανατολισμός είναι ότι όλα αυτή τη στιγμή χτίζονται για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα βγει τις προσεχείς 10-15-20 μέρες, θα δούμε, έχει να κάνει με την άξονα του κεφαλαίου, τα στελέχη της ομάδας, ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν μπροστά και να παλέψουν για τα ιδανικά και τα οράματα αυτής της ΠΑΕ, θα είναι ολιγομελές και θα ασχοληθεί για τα επόμενα 3 χρόνια σε ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης, το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε οριοθετήσει και με τον προπονητή και με τους ανθρώπους που είμαστε στην ΠΑΕ. Η ΠΑΕ βεβαίως αναγκαστικά θα στελεχωθεί με περισσότερο επαγγελματικό προσωπικό και αυτή τη στιγμή γίνονται επιλογές. Επικεφαλής όλων θα είναι αυτοί οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα μου. Αυτοί που ήταν δίπλα μου δεν θα φύγουν ποτέ. Οι άνθρωποι που με βοήθησαν να φτάσω εδώ μπορεί να φύγουν μόνοι τους γιατί το θέλουν. Εγώ πάντως προσωπικά δεν θα τους αφήσω. Έτσι. Διότι πρέπει να αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά στα πέτρινα χρόνια, διότι στα εύκολα χρόνια όλοι τους αρέσει να κάθονται στο Καραϊσκάκι, στα VIP, να παραγγέλνουν ουίσκι. Αλλά πολύ λίγοι είναι αυτοί οι κύριοι που ήταν στο Γάζωρο μέσα στις βροχές και στις καταιγίδες και στις λάσπες ή τρέχανε από χωριό σε χωριό. Έτσι. Διότι πρώτα απ' όλα πρέπει, ξέρετε, η χλίδα και αυτό αρέσει σε πολλούς η επιτυχία. Εγώ έχω μια αντίστροφη λογική και ανάποδη. Θέλω να θυμάμαι και να τιμώ και να εκτιμώ όλους αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν από κάτω και αυτούς δεν τους αφήνεις ποτέ σε αυτή τη διαδρομή. Όσον αφορά τα θέματα, για να λύσουμε και ένα άλλο θέμα που πολλούς τους βασανίζει και θα διακόψω να μιλάω πολύ, γιατί αν και είμαι λαλίστατος, να μην κάνετε ερωτήσεις για να δώσουμε την ευχέρεια περισσότερο σε αυτό το πράγμα, να έχετε έτσι το λόγο και εσείς. Όσα θέματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία είναι μπροστά μας. Έχουμε ένα ικανότατο επιτελείο, επικεφαλής δικηγόρος. Θα σπάσει έτσι. Είναι ο κύριος Μπακάλης, είναι ειδικός σε φορολογικά φοροτεχνικά, πλαισιώνεται από ειδικούς φοροτέχνες, λογιστές και λοιπούς δικηγόρους. Έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, αφού κάποιοι εδώ στο Βόλο σου λέει ότι δεν θέλουμε να παίξεις ρε παιδί μου, δεν θέλουμε, έτσι, το κάνουμε κέφι, σε μισούμε, δεν μας αρέσει η μούρη σου, ίσως άλλος λέει επειδή είσαι από τη Λάρισα, είσαι ανταγωνιστής, άλλος είσαι από τα Γρεβενά, από την Αθήνα, κάποιος τραβάει κάποιο ζόρι, έτσι. Αν όχι με εμένα, μάλλον μαζί μου το τραβάει παρά με την ομάδα, γιατί ξέρετε, επί 10 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έχουν γίνει οι θεματοφύλακες της ηθικής και της τάξης και της ασφάλειας του κράτους, είναι οι ίδιοι που επί 10 χρόνια τροφοδοτούσαν με σωρία πλαστών, ψεύτικων και οτιδήποτε άλλο ενημερωτήτων ή κάναν τα στραβά μάτια ή ξεκλειδώνανε συστήματα κτλ. Και σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί, πρώτη σύνταξη, γιατί ξέρετε, όσο μεγαλώνει άνθρωπος θέλει να γαλιάζει και η ψυχή του και να λυτρώνεται, θέλουν να δώσουν το μαθήματα ηθικής στις νεότερες γενιές και να λυτρωθεί η ψυχή τους από τις αμαρτίες του παρελθόντος, οι οποίες είναι πολλές, συσσωρευμένες και δυστυχώς για αυτούς γνωστές σε μένα. Και όταν θα αρχίσω να αποκαλύπτω τα αμαρτίας των, δεν είναι γυναίκες, είναι των ανδρών, έτσι, θα γελάσει κάθε επικραμμένος και κάποιοι θα κρυφτούν βέβαια, αλλά αυτά είναι οι εκπλήξεις που επιφυλάσσω σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο κτλ. Μία από τις πρώτες κινήσεις οι οποίες θα κάνουμε, θα προσφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η πρώτη μάχη της ΠΑΕ στα δικαστήρια, εδώ στο Βόλο, για να υποχρεωθεί το ελληνικό δημόσιο να μας χορηγήσει ενημερότητα μόνο για μεταγραφές, για λόγους συμφέροντος της επιχείρησης και για, βέβαια, για το θέμα της βιωσιμότητάς της. Αυτή είναι λοιπόν μία από τις κινήσεις που θα κάνουμε. Και έχουμε στη φαρέτρα μας πάρα πολλά βέλη, που είμαστε σίγουροι ότι όποιο βέλος και αν ρίξουμε, σίγουρα θα πιάσει στόχο, άρα δεν ανησυχούμε. Σε κάθε δε των περιπτώσεων έχουμε και πάρα πολλές εναλλακτικές. Θα ήθελα δε κλείνοντας να πω ένα μεγάλο μπράβο στο σύνδεσμο φιλάθλων μας. Δεν μπορώ να μην εξάρω τη συνεισφορά των παιδιών του Blue Club και βεβαίως στη συνέχεια και των Blue Angels και των Blue Diamond, αλλά κυρίως θα ήθελα να κάνω ειδική μνήμα. Αφενός με διότι περιφρούρησαν με το μεγαλύτερο δυνατό τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το γήπεδο, δίδαξαν ένα αθλητικό πολιτισμό που έκανε αυτή την ομάδα γνωστή και αγαπητή όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά θα έλεγα ως τα πέρατα της Οικουμένης. Έδειξαν ένα απίστευτο αθλητικό χαρακτήρα οπαδικό, ο οποίος νομίζω ότι
δεν υπάρχει τόσο εύκολα και μάλιστα στο σύνολό τους, ας αφήσουμε τις ελάχιστες εξαιρέσεις, συντάχθηκαν στο όραμα αυτό και το πίστεψαν από την πρώτη στιγμή, προέτρεξαν και προσέτρεξαν αρρωγή σε οποιαδήποτε κέλευσμα το οποίο εμείς κάναμε προς αυτούς και νομίζω ότι τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμφορά τους αυτή και τους εύχομαι διότι να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο όσο αφορά την οπαδική τους παρουσία και αν θέλετε και την εφάνταστη μερικές φορές, έχω να πω για τον Άγγελο ο οποίος ξεδιπλώθηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλο, να τη συνεχίσουν και να κερδίσουν τα εύσημα και από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, διότι δεν είμαστε κι εμείς λίγοι και κάνουμε αισθητή την παρουσία μας σε όλα τα γήπεδα.